Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και στο εξώφυλλο του βίντεο κρατάω το σαγόνι μου να μην μου πέσει στο πάτωμα. Ναι, θα κάνω ένα βίντεο που έχει σχέση με την pop επικαιρότητα. Θα κάνω κι εγώ ένα βίντεο για τον τύπο ο οποίος έγινε viral τον τελευταίο ένα μήνα στην Ελλάδα. Γιώργας είναι το επίθετό του. Μου είχε στείλει παλιότερα, μόλις πρωτοβγήκε η κουβέντα, μια κοπέλα να με ρωτήσει σε ένα από τα κοινωνικά δίχτυα αν είχα παρακολουθήσει την ιστορία. Και μου είχε στείλει κάτι βιντεάκια στο TikTok, τα οποία όλοι τα έχετε ακούσει τώρα ενδεικτικά, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Ένας τύπος ο οποίος προφανώς έστελνε σε πολλές γυναίκες παρόμοια μηνύματα. Γνωστό. Λοιπόν, είναι πολύ γνωστό, δεν θα σας πω εγώ ακριβώς. Είναι γνωστό, μου στείλε πέντε παραδείγματα που οι γυναίκες, λέει, πολλές γυναίκες τον ξεμπρόστιασαν αυτόν. Τον ξεμπρόστιασαν στο TikTok κυρίως. Όπου αυτός έστελνε παρόμοια, μα πανομοιότυπα ηχητικά σε διάφορες γυναίκες και στο οποίο άλλαζε μόνο το όνομα. Λοιπόν, εγώ το είδα και έγραψα σε εκείνη τη φίλη, εντάξει μωρέ, της λέω, είναι κάποιος ο οποίος κάνει ρίχνει τα δίχτυα του και όποια πέσει. Δεν είχα καταλάβει την έκταση του φαινομένου. Και επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαι με την ψυχολογική πλευρά του διαδικτυακού dating, όταν χθες πήρα ένα email στο οποίο μια άλλη κοπέλα μου έστειλε αυτά τα πέντε βίντεο από το TikTok, σας λέω δεν έχει νόημα να τα παίξω τώρα, ψάξτε Σταύρος Γιώργας είναι το όνομά του, να δείτε ότι ήταν πανομοιότυπα σχεδόν ταχυτικά, στο οποίο μιλούσε με ένα ζιάρικη φωνή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μου λέει, είναι ένας καλησπέρα Θέκλα μου λέει φίλη, είναι ένας τύπος που έγινε viral στο TikTok, μιας και έχει στείλει τα ίδια μηνύματα σε 6.000 περίπου γυναίκες. Σου στέλνω ενδεικτικά μερικά βίντεο με μηνύματα που έχει στείλει σε διάφορες κοπέλες. Πρόσφατα ο ίδιος έκανε αυτό το βίντεο και μιλάει για τα μηνύματα που έχει στείλει. Λοιπόν, ας ακούσουμε το βίντεο που λέει για τα μηνύματα που έχει στείλει. Ένα λεπτό. Ο Σταύρος Γεωργάς λέει. Καλησπέρα. Βγήκα λίγο να πω δύο λόγια για όλο αυτό που έχει γίνει με μένα προσωπικά εδώ και ένα μήνα. Δεν βγαίνω να απολογηθώ για κάτι, γιατί δεν έχω κάνει κάτι κακό. Ούτε για διασημότητες, ούτε τίποτα. Δεν θα πάει και μου έχουν καλέσει τα πρωινά κτλ. Δεν με διαφέρει που θα βγαίνω να πούμε λίγο δύο λόγια πώς είναι τα πράγματα. Αυτό το σύστημα που είχα όλα αυτά τα χρόνια με το συγκεκριμένο ηχητικό και πιστέψτε με ότι ήταν κάργα πετυχημένο. Κάργα πετυχημένο. Κάργα πετυχημένο το σύστημα. Που είχε ανεβάσει τα ηχητικά μου. Μήπως έχουμε βρεθεί από κοντά. Γιατί έχω απόλυση στα ηχητικά. Που μου λέγατε μετά και τα μηνύματα Σταυρούκο μου, τι ωραία πέρασε σήμερα και πότε θα τα ξαναπούμε. Και όχι απλά βρεθήκαμε από κοντά, καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι, καταλάβαμε. Και το στενάχωρο είναι ότι... Καταλάβαμε τι θέλει να πει. Καταλάβαμε, θέλει να πει ότι πήγαν μαζί του οι γυναίκες, ότι τις πλησίαζε με αυτόν τον γλυκανάλατο τρόπο και αυτόν τον έτσι παιδαριώδη και τον συναισθηματικό τρόπο. Κάποιες πήγαιναν μαζί του, μας έδωσε και στατιστικά. Αυτό το σύστημα που είχε με το ηχητικό τόσα χρόνια, το οποίο πρέπει να τον πιστέψουμε, ήταν γκάργα πετυχημένο. Δηλαδή πολύ πετυχημένο σύστημα. Σύστημα. Ήταν κάτι το οποίο το έκανε επίπτηδες για να χειραγωγήσει. Αφορά περίπου 6.000 γυναίκες. Λέει μόνος του ότι το έχει στείλει σε περίπου 6.000 γυναίκες. Το 60% των γυναικών που είχε ανεβάσει τα ηχητικά μου, μήπως έχουμε βρεθεί από κοντά. Λέει. Το 60% των γυναικών που έχετε ανεβάσει τα ηχητικά μου, μήπως έχουμε βρεθεί από κοντά. Γιατί έχω απόλυση στα ηχητικά.
όμου λέγατε μετά και τα μηνύματα «Σταυρούκο μου, τι ωραία πέρασε σήμερα και πότε θα τα ξαναπούμε». Και όχι απλά βρεθήκα από κοντά, καταλάβατε τι θέλω να πω. Οι γυναίκες ήθελαν να ξαναβρεθούν αυτός. Υπάρχουν και πολλές παντρεμένες στιγμές. Είναι κρίμα να πάει λίγο η μπάλα. Εγώ δεν είμαι Κατίνα όμως. Βέβαια στη θέση. Είναι κρίμα, έχει και πολλές παντρεμένες μέσα στη μέση. Είναι κρίμα να τους πάρει όλους την μπάλα. Δηλαδή, σαν να απειλεί εμέσως τώρα ότι αν εγώ βγάλω τα δικά σας ηγητικά στη φόρα, θα κλείσω σπίτια. Γιατί λέει ότι αυτός ξεγελούσε τις γυναίκες στέλνοντας ένα τέτοιο, τέτοια ηχητικά μηνύματα, τα οποία έδειχναν έναν ευάλωτο συναισθηματικό τύπο, ο οποίος ήταν τρυφερούλης και ήταν γουτσουγούτσου και ήταν relationship material, ο οποίος στην ουσία ήθελε απλώς να πηδήξει και να εξαφανιστεί, να κάνει ghosting. Και απειλεί τώρα και λέει ότι αυτά τα ηχητικά που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο είναι πετσοκομμένα με τέτοιο τρόπο που να ακούγεται μόνο η δική του προσέγγιση και λέει είναι κρίμα τώρα. Είναι κρίμα τώρα να γίνουν ανατροπές. Δηλαδή σαν να λέει ότι αν συνεχίσετε θα ανεβάσω και εγώ τα δικά σας. Έτσι. Δεν το κατακρίνω αυτό που έχετε κάνει, γιατί και εγώ στη θέση σας άμα βρισκόμασταν και εξαφανιζόσασταν, μπορεί και εγώ από ζύγια για κακία να ανέβαζα το ηχητικό. Άρα παραδέχεται εδώ ξεκάθαρα ότι με όσες γυναίκες έχει βρεθεί, εξαφανίστηκε. Και λέει δεν σας κατηγορώ αυτό που κάνατε, γιατί και εγώ στη θέση σας, αν βρισκόμασταν και μετά εξαφανιζόσασταν, από ζήλια και κακία θα έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ισχυρίζεται ότι έχει πάει με πολλές γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες, τώρα θα δείτε στο επόμενο που θα δείτε τι είναι, έχει πάει με πολλές γυναίκες, και παραδέχεται δημοσίως ότι είχε ένα τέτοιο σύστημα κάργα πετυχημένο. Πήγαινε με τις γυναίκες, έπαιρνε αυτό που ήθελε, το οποίο ήταν σεξ με συνέστημα, γιατί αν πλησιάσεις συναισθηματικά και αν πλησιάσεις τρυφερά και με μια ευαλωτότητα, η γυναίκα θα θεωρήσει, θα πέσει τα δίχτυα σου και θα θεωρήσει ότι μάνα μου τι γλυκούλης, τι τρυφερούλης, θέλει σχέση. Αφού λέει ότι από τον καιρό που χωρίζει είναι μόνος του και αφού λέει ότι μέσα σε αυτό το ρημάδι το ίντερνετ έχει τύπους σαν γι' αυτόν. Λοιπόν. Άντρας είμαι, λες και είμαι ο μόνος που το κάνω. Κακό. Άντρας είμαι, λες και είμαι ο μόνος που το κάνω. Όχι αγάπη μου. Το να είσαι άντρας δεν σου δίνει καμία εξουσία, δεν σου δίνει καμία δικαιολογία για να είσαι μαλάκας. Και έχει και γυναίκες μαλακισμένες, για να μην κατηγορηθώ ότι είμαι μίσανδρικς. Καμία σχέση. Το 2011 έχω γράψει βιβλίο με τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή». Καμία σχέση με μίσανδρισμό. Όμως είναι καθαρά ένα πατριαρχικό στερεότυπο ότι εφόσον είμαι άνδρας, είναι αναμενόμενο να τα κάνω αυτά. Όχι, δεν είναι αναμενόμενο. Θα το βαθμολογήσω εγώ αν είναι κακό ή όχι. Άντρας είμαι, λες και είμαι ο μόνος που το κάνει. Κακό, δεν θα το βαθμολογήσω εγώ αν είναι κακό ή όχι. Θα το βαθμολογήσει. Όσον αφορά το περιβόητο ηχητικό, Χριστίνα, με τσέχασες. Κάποια με τσέχασε. Χριστίνα, σου είχε έρθει το ηχητικό που σου είχα στείλει. Χριστίνα, εγώ χουζουρεύω. Και όχι μόνο με το Χριστίνα, και με άλλα ονόματα. Παιδιά, εντάξει, υπάρχουν και ημέρες που είχα λίγο όρεξη. Καβλάντα, τρολάρισμα. Γιατί μερικές είστε πραγματικά για καβλάντα και τρολάρισμα. Θα μου πείτε και εμείς γι' αυτό σου το κάναμε. Είχε όρεξη για καβλάντα και για τρολάρισμα. Και γι' αυτό το έκανε. Και μερικές λέει είστε άξιες για να σας κάνουν καβλάντα και τρολάρισμα. Να ευχαριστήσω δημόσια πάρα πολλές γυναίκες που πήραν τηλέφωνο από νησιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, από παντού γενικά, να μάθετε πώς είναι γενικά πολύ αυτή η κατάσταση μετά. Να ξέρω ότι έχω δακρύσει από τα σχόλια που έχετε κάνει δημόσια, ειδικά από γυναίκες που έχετε φάει άκυρο και έχετε γράψει αρνητικά σχόλια για μένα, γιατί και εκεί έχω συνομιλίες και είναι κρίμα. Απάλλη απειλή. Καλά, δεν μιλάω για άντρες τώρα. Πάλι απειλή. Πόσο θα θέλατε να είστε στη θέση μου. Πόσο θα ήθελα να είναι στη θέση του. Να κοροϊδέψουν 6.000 γυναίκες. Μιλάω για τις γυναίκες. Όσον αφορά τις γυναίκες εννοώ. Στην ουσία μία νύχτα δική μου, το αφήνω το υπόλοιπο πάνω σας. Πες καλά. Να είστε. Στην ουσία μια νύχτα δική του είναι ολόκληρη ζωή ενός άλλου άνδρα που δεν είναι τόσο γαμιάς και δεν είναι τόσο καβλάντης και δεν κοροϊδεύει τις γυναίκες. Μάλιστα. Το βίντεο αυτό που βλέπαμε τώρα είναι... Ήρθε και εδώ ο Λάκης να πει «Λάκη, μια νύχτα του Σταύρου Γιώργα είναι ολόκληρη σου η ζωή, Λάκη». Δηλαδή που δεν έχεις κάνει σεξ ποτέ έξω, όσο γνωρίζουμε. «Μια νύχτα δική σου, Λάκη».
Λοιπόν, αυτό το βίντεο το έχει ανεβάσει μια άλλη κοπέλα, η οποία το έχει πάρει, το έχει πάρει από το δικό του προφανώς. Τέλος πάντων, ή από αλλού, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ακόμη και σε αυτό το βίντεο μιλάει στην εκπομπή του Λιάνγκα. Όχι, την εκπομπή του Λιάνγκα πρέπει να, να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή του Λιάνγκα. Πρέπει να το ακούσουμε. Γιατί ενώ στο βίντεο αυτό που έβγαλε ο ίδιος είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει η διασημότητα και έχει απορρίψει από τα κανάλια, μετά τον βλέπουμε στην εκπομπή του Λιάνγκα. Πάμε να τον ακούσουμε. Όλο αυτό που έχει γίνει με το όνομά μου έχει γίνει χωρίς την συνέλεση μου. Το έχουν διαβάλει πάρα πολλές γυναίκες με ταχυτικά τα δικά μου που είναι ιδιωτικά. Χωρίς τη συνέντευξή μου, το ξαναλέω. Γιατί τα δημοσιοποίησαν οι γυναίκες και όχι εσύ. Ακριβώς, χωρίς τη συνέντευξή μου, ναι. Αυτό έγινε γιατί έλεγα ένα αχητικό σε όλες. Εσύ έστελες ένα μήνυμα σε όλες. Σε όλες ακριβώς, στην κάθε μία με άλλο όνομα, όπως τη λέγανε. Όπως τη λέγανε, Μαρία, μπράβο. Χριστίνα. Εσύ γνωρίζατε τις κυρίες, τις γνωρίζατε τις κυρίες αυτές. Όχι, δεν τις γνωρίζω. Εσύ τις έβλεπες δηλαδή στο Instagram ή στο TikTok, σου άρεσαν εμφανισιακά και τις έστελες. Γινόταν ένα follow, γινόταν ένα follow back και έτσι έστελα ένα μήνυμα. Μια σημείωση εδώ. Σε πολλά από τα ηχητικά που έχω ακούσει, λέει ότι προσπάθησε να στείλει αίτημα φιλίας, δεν τον άφηνε το σύστημα και λέει κάνε με εσύ ad. Γιατί προφανώς και το σύστημα σε οποιοδήποτε social media, όταν στέλνεις με τη σέσουλα προσκλήσεις, δεν σε αφήνει να στέλνεις συνέχεια. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ότι γινόταν ένα follow και ένα follow back και μετά έστελνε πάντα. Σε απαντούσαν και οι γυναίκες. Προφανώς και μου απαντήσανε. Είχες όντως 6.000 απαντήσεις από κυρίες. Χιλιάδες. Όχι 6.000, χιλιάδες. Αυτό που βγάλει για μένα είναι ψέμα. Έχουν σβήσει πάρα πολλά ηχητικά τους. Φαίνεται ότι μιλάω μόνος μου. Δεν μιλάω για όλες. Προφανώς και δεν είναι όλες. Δηλαδή 6.000 ανταποκρίθηκαν. Υπήρχε φλερτ, ας πούμε. 6.000 έχω μιλήσει. Με πόσες συναντήθηκες στα παρεξήγηση. Υπάρχει μια παρεξήγηση με αυτό που έγινε χθες με μένα. Εγώ αναφέρθηκα στο βίντεο ότι, ότι από το ποσοστό των γυναικών που έχουν ανεβάσει τα ηχητικά μου είναι το 60% που έχω συναναστραφεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 6.000 τα ηχητικά που έχουν στείλει. Δεν μπορεί να είναι 1.000 με 1.500. Συγγνώμη, εσύ με πόσες κυρίες έχεις βρεθεί από τις συγκεκριμένες έξω που έστειλες μήνυμα. Να τις ζεις από κοντά, δεν είναι. Είναι πάνω από 1.000. Πάνω από 1.000. Ναι. Πάνω από 1.000, ναι. Αυτό που έχουν βγάλει... Έχει γαμίσει πάνω από 1.000 γυναίκες και μετά τις έχει παρατήσει. Ωραία. Δηλαδή είπα ότι το 60% των ηχητικών που έχετε ανεβάσει εσείς οι γυναίκες, ναι, έχω βρεθεί μαζί σας. Αν είναι 1.000 είναι 600. Είναι απλά τα πράγματα. Τι σπαλιάρας λένε και ο κόσμος δεν έχει με τι να ασχοληθεί. Εσείς αυτές τις κυρίες τις οποίες δεν τις γνωρίζετε, γιατί τις προσεγγίζετε και γιατί στη συνέχεια. Δικαιωμάτου. Θα σου πω γιατί στη συνέχεια. Μισό λεπτό, Γιώργο Μαντέ. Είναι δικαίωμα να προσεγγίσεις στα social. Αν μου επιτρέπεις, θα ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Και γιατί στη συνέχεια ανεβάζετε τις συνομιλίες του στα social. Τι μου δεν ανεβάζω. Έχετε ανεβάσει κάποιες συνομιλίες. Είπατε ότι έχω ανεβάσει ένα υλικό. Στο οποίο έχω σβήσει κάποιες απαντήσεις. Δεν κατάλαβε καλά. Δεν κατάλαβε η Άρια. Δεν κατάλαβε. Έχετε ανεβάσει κάποιες συνομιλίες εσείς στο Facebook και στο Instagram. Έχετε ανεβάσει συνομιλίες στο Facebook. Από την ώρα που έχει γίνει αυτό, κυρία Άρια. Ναι, ναι, ναι. Έχουν φτιαχτεί ένα εκατομμύριο προφίλ fake μου. Κυρία Άρια. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ γενικά δεν έχω κάνει. Τι σεβαστικό. Σεβαστικό. Δεν τρέπομαι για ό,τι έχει γίνει. Είχε λόγο που το έκανε. Εξαφανίστηκε γιατί είχα χιλιάδες αιτήματα, χιλιάδες μηνύματα του κόσμου. Έπαθε σοκ. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό που έχει γίνει. Δεν μπορούσε. Μηνύματα θετικά ή αρνητικά. Και τα δύο. Και τα δύο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω πάρα πολλά θετικά μηνύματα από τον κόσμο. Που σου λένε τι, σου λένε ότι. Είμαστε υπέρ σου, βγες, δίκασε, κάνε, δεν έχω να δικάσω κανένα. Είμαστε υπέρ σου. Απλά αυτό που έχει γίνει με το όνομά μου. Και δολοφόνη στις φυλακές έχει που είναι υπέρ τους. Για να βρεις μια σύντροφο. Εγώ γενικά. Γιατί όχι, όχι, είναι viral, ναι, ακριβώς. Εγώ γενικά το έκανα αυτό χρόνια. Το έκανε 8 χρόνια. Για να το κάνω, πάνω απ' ότι έχω επιτυχία. Δεν είναι το έκανε επειδή ήταν είχε επιτυχία. Δεν είχες ποτέ μια μακροχρόνια σχέση, ας πούμε. Προφανώς και είχα, άνθρωπος είμαι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά παράλληλα έστελες και. Προφανώς και είχε μακροχρόνια σχέση, άνθρωπος είναι και αυτός. Προφανώς και είχα μακροχρόνια σχέση, άνθρωπος είμαι και εγώ. Αυτές όμως οι γυναίκες που κοροϊδεύες, αυτές που λες ότι πήγες μαζί τους, μπορεί να ήταν 600 δικά σου λεγόμενα, μπορεί να ήταν 1.000, δεν ήταν άνθρωποι. Ήταν εντάξει να τις κοροϊδέψεις και μετά να εξαφανιστείς. Όχι παράλληλα, όχι παράλληλα. Όχι παράλληλα. Όχι παράλληλα. Όμως όταν ήσουν, φαντάζομαι δεν είχες χρόνο. Ήταν και πιστός, δεν έκανε παράλληλα. Παιδί για σπίτι. Σχέση πολλά χρόνια και μικρές σχέσεις. Είχα σχέση και αρκετά χρόνια. Αλλά δεν είναι ακριβώς όπως τα είχα πει γενικά. Γι' αυτό έχουν παρεξηγηθεί όλα τα πράγματα. Ωραία. Οι κυρίες αυτές με τις οποίες. Έλεγε ψέματα δηλαδή.
Το λέει ξεκάθαρα ότι έλεγε ψέματα. Ξεκάθαρα λέει. Δεν είναι όπως τα έλεγα, λέει, στα βίντεο. Ότι 600 με 600. Αλλά πόσα είναι τα χειδικά που έχουν αναβάσει. Ωραία. Με περίπου 600 κυρίες και κορίτσια βρέθηκες και βγήκατε έξω κτλ. Με κάποιες από αυτές προφανώς έκανες και σχέσεις. Όχι σχέσεις. Έκανε μόνο σεξ. Γαμούσε. Γαμούσε. Οι κυρίες αυτές θεωρούσαν ότι τις κοροϊδεύες επειδή μετά έκανες το κάτι. Όχι, 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 δεν τις κοροϊδεύε. Τι. Εγώ δεν τάζω λαγούς με τραχυλιά. Α, δεν τάζει. Ναι, εγώ τη γυναίκα γενικά, κύριε Γιάκα, την αγαπάω. Ω, τη σέβεται. Μου πια και να βγω, την προσέχω, δεν της λείπει τίποτα, ανεξαρτήτως το τι μπορεί να γίνει με εμάς. Και εσύ δηλαδή έλεγες με το που έβγαινες. Κατά κάποιο τρόπο προβαίνονται σε αντικειμενοποίηση της γυναίκας. Τι είναι, δεν κατάλαβα. Σιγά μην καταλάβει τη λέξη αντικειμενοποίηση. Ξέρει να την εκτελέσει, όχι να την καταλάβει. Κάποιες εξ αυτών είναι και παντρεμένες. Επειδή είμαι άντρας δηλαδή και μ' αρέσει το γυναικείο φίλο, πάνω απ' έξω σαν αντικείμενα τις γυναίκες. Εσείς θα μου απαντήσετε. Εσείς θα μου απαντήσετε. Δεν έχω κάνει κάτι κάπου. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λοιπόν. Είναι ελεύθερος. Δεν έχει κάνει κάτι κακό και το να στείλει 6.000 μηνύματα σε διαφορετικές γυναίκες, 6.000 γυναίκες, τις οποίες σε αυτά τα ηχητικά μηνύματα να μιλάει ναζιάρικα και γλυκά και να προσπαθεί να τις προσεγγίσει, δίνοντας εμέσως πλήρως σαφώς την ψευδέστηση ότι αυτός θέλει κάτι παραπάνω από ένα απλό πείδημα, δεν έχει κάνει κάτι κακό και μεταπηδούσε σε όσες του κάθονταν και εξαφανιζόταν. Με βγάζει και εκτός γιατί πετάγεται στα ίδια η Άρια. Καλά κάνει και κάνει ερωτήσεις, αλλά. Έχω απορίες, τον Γιώργο. Μιλάμε για μιλήσουμε όλοι. Δεν έχω θέμα, αλλά. Προσπαθώ και εγώ να απορρίψω, αλλά δεν μπορώ να συζητήσω. Λοιπόν. Δεν θέλω να ξέρω τι απορίες η Χρυλιάνκα. Τα μηνύματα στις κυρίες αυτές. Το κάνεις, είπες πόσα χρόνια αυτό. Περίπου 8 χρόνια. Καλό επάγγελμα. Οι κυρίες αυτές με τις οποίες κλείνεις ραντεβού και βγαίνεις. Μήπως αισθάνονται μετά και θέλουν να σε εκδικηθούν. Ότι τις κοροϊδεύεις επειδή βρίσκεστε μόνο μία φορά, συνευρίσκεστε μία φορά και μετά εξαφανίζεσαι. Μα όλο αυτό για αυτόν τον λόγο έχει γίνει. Στην ουσία. Σε εκδικούνται λοιπόν. Ακριβώς. Γιατί μία με την άλλη δεν ήξερε ότι έχω στείλει το ίδιο ηχητικό και έχω κάνει τις ίδιες συνομιλίες με όλες. Και σου λέει, α, με κορόδεψε και έγινε και με κορόδεψε. Άρα μπάλα... ουσιαστικά εσύ θεωρείς και τον εαυτό σου λίγο θύμα της ιστορίας. Μα είναι τίποτα, είναι θύμα. Δεν έχω κάνει κάτι κακό. Θύμα. Είναι θύμα. Έχω δει σχόλια γενικά πιο πολύ από άντρες. Που λένε ο τύπος μπορεί να είναι παιδεραστής, βιαστής. Γιατί έχεις πάει με ανηλική. Καμία σχέση. Όχι. Αυτό ακριβώς. Γενικά έχω αρχές με την οικογένειά μου. Είχε αρχές. Φανταστείτε αυτοί που δεν έχουν αρχές. Γιατί είπες ότι ανάμεσα στις 6.000 ή στις 600... Τι συνένεση υπήρχε ρε. Τους έλεγες από την αρχή, γεια σας, είμαι ο Τάδε και έχω στείλει το ίδιο μήνυμα σε πάρα πολλές γυναίκες, σε χιλιάδες γυναίκες και θέλω απλώς να πηδήξω και μετά να εξαφανιστώ. Και σου είπαν, ναι, συνεννούμε στο να πηδήξεις και να εξαφανιστείς. Έτσι ονομάζεται συνένεση. Αποκρίθηκαν. Υπήρχαν και πολλές παντρεμένες και στεναχωριέμαι γι' αυτό. Γιατί στεναχωριέσαι πάντα από την αρχή. Θα σας πω, κύριε Γιάννη, στεναχωριέμαι γι' αυτό γιατί πάρα πολλές γυναίκες έχουν ανεβάσει ηχητικά δικά μου ενώ έχουμε συνευρεθεί μαζί. Και αυτό είναι στενάχωρο. Α, είναι στενάχωρο. Και ελεύθερες. Όλες το... Άρα έχει πάει και με παντρεμένες, εν γνώση του, και με ελεύθερες. Και είναι στενάχωρο που οι παντρεμένες έχουν ανεβάσει ηχητικά γιατί. Σκέψου πόσο θα στενοχωρηθούν αν τα στείλω στον άντρα του. Έμεση απειλή και από τηλεοράσεως. Κάναν για να σε εγκριγηθούν, δηλαδή το ίδιο μοτίβο. Προφανώς. Έχουν σβήσει πάρα πολλές, πολλά ηχητικά δικά του. Φαίνεται ότι μιλάω μόνος μου. Και έχουν ανεβάσει όλες την πρώτη συνομιλία με. Τη δράση αυτή, τη συνήθειά σου αυτή, την συνεχίζεις μετά τη δημοσιοποίηση όλου αυτού του θέματος. Προφανώς και όχι. Προφανώς. Γιατί. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί τώρα θα έχουν μάθει ποιος είσαι, οπότε δεν έχει. Δεν υπάρχει λόγος, δεν θα πιάζει τον κόλπο τώρα. Έχει βγει ένα προφίλ για μένα, γήπας, πέστολες και τα λοιπά που... Ναι, να σου πω όμως κάτι τώρα. Φαντάζομαι... Έλα, τάσου. Όχι αυτό. Έχει βγει ένα προφίλ για αυτόν ότι είναι γήπας και πέστολας. Δεν είναι. Έχει βγει προφίλ. Δεν ήταν αναμενόμενο όταν το έχεις κάνει σε τόσο μεγάλη έκταση, όταν τόσες πολλές γυναίκες έχουν πάρει αυτό το ίδιο μήνυμα, είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή να βγει και προς τα έξω να γίνει, να το μάθουν και οι υπόλοιποι που δεν έχει στείλει το μήνυμα δηλαδή. Ναι. Γιατί έστειλες το συγκεκριμένο μήνυμα, βαριώσου να γράψεις κάτι για την κάθε μία γυναίκα. Το θεωρώ γενικά το γράψιμο απρόσωπο. Δηλαδή καλύτερα να μ' ακούει η άλλη. Ναι. Είχα βρει αυτό το ηχητικό. Είχατε βρει πάντως έναν τρόπο λίγο ανορθόδοξο, γιατί στα ηχητικά μηνύματα, όπως διαπιστώνουμε και εμείς, μιλάτε σαν ανήλικο παιδί. Σαν παιδάκι, σαν τρίχρονο αγοράκι μιλάτε. Άλλο το πώς μιλάω και άλλο το πώς είμαι πραγματικά. Προφανώς και εδώ υπάρχει μια ιστορία πίσω από όλα. Και απορώ ποιες κυρίες υπέκυπταν σε αυτή την αντιαισθητική γοητεία. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Εγώ διαφωνώ εδώ με την άποψη της δημοσιογράφου. Απορώ ποιες κυρίες υπέκυπτα σε αυτή την αντιαισθητική γωτία. Γιατί είναι ένα μισογενιστικό σχόλιο καθαρά. Να μην σου τύχει η κυρία μου και να μην τύχει σε καμία. Να είναι μόνη της, να έχει μοναξιά, να έχει μεγάλη ανάγκη από ανθρώπινη επαφή και να βρεθεί ένας τέτοιος. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές, ωραία. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ δεν φοβάσαι ότι μετά από όλο αυτό, ας πούμε, δεν θα σταυρώσεις γυναίκα, δηλαδή δεν θα υπάρχει γυναίκα τώρα, η οποία να πει ότι αυτός εδώ είναι, πάει με τη μία και με την άλλη και φλερτάρει παντού. Είμαι μόνος, έχετε δίκιο. Είσαι μόνος. Όχι, είμαι μόνος που το κάνει. Όχι, φαντάζομαι. Επειδή το κάνουν κι άλλοι, είναι εντάξει να το κάνεις. Πατριαρχία, είπαμε. Το κάνουν κι άλλοι, δεν ξέρω. Α, γιατί έχω βγει ότι το κάνω μόνο εγώ γι' αυτό. Ναι, όχι, σε πιστεύετε πια οι γυναίκες, δηλαδή. Ακόμα είναι χειρότερα τα πράγματα τώρα. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Προφανώς έξω με βλέπουν οι κοπέλες που με γνωρίζουν. Μου λένε Σταύρο, δεν μου στέλνει το χητικό εμένα. Μου λένε πες μου το με τσέχασες. Άρα σε φλερτάρουν οι γυναίκες. Άρα και που σταμάτησες εσύ, επιτυχία έχεις. Μα εννοείται δεν έχω κάνει κάτι κακό, γιατί να μην έχω επιτυχία. Δεν έχει κάνει κάτι κακό. Η επιτυχία που έχεις στις γυναίκες. Γιατί καλό να μαθαίνουμε το μυστικό της επιτυχίας των ανθρώπων. Πού πιστεύεις ότι έχει, το ότι είσαι ομορφόπεδο, ότι. Τι πιστεύεις ότι έχει, ο χαρακτήρας μας. Ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας σου. Ότι τι, δηλαδή ότι είσαι. Άλλο τι παρουσιάζεις στα social και άλλο τι είμαι από κοντά. Τι είσαι από κοντά, Σταύρο. Αυτός που είμαι. Δηλαδή, γιατί εμείς δεν σε ξέρουμε. Ένας αληθινός άνθρωπος που δεν του λείπει κάτι πραγματικά, αυτό που λέει στο ηχητικό ισχύει. Γιατί να σας εμπιστευτεί μια γυναίκα, κύριε Γιώργο. Ναι, γιατί να σας εμπιστευτεί. Μόλις με γνωρίζει, το καταλαβαίνει αυτό. Με τι ασχολείσαι, Σταύρο μου. Δυτικό υπάλληλο σου. Όλο αυτό που έχει γίνει με το όνομά μου έχει γίνει χωρίς την συνέλευση μου. Μάλιστα. Λοιπόν, λυπάμαι αν έχω επαναλάβει στο βίντεο πράγματα που έχετε ήδη ακούσει, επειδή εγώ συνήθως έρχομαι τελευταία στα πάρτι. Μαθαίνω τελευταία τα κουτσομπολιά και τα τρέντς. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα τα έχετε ακούσει ήδη αυτά τα ηχητικά. Τι να πω. Θα πω το εξής. Κυκλοφορούμε ανάμεσά τους. Δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κυκλοφορούμε ανάμεσά τους. Ζούμε σε μια ναρκισιστική εποχή. Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι θεωρούν μαγιά και καμαρώνουν για το ότι ξεγελούν τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με το σεξ χωρίς συναίσθημα. Ως έννοια. Ως μια όντως συνενετική πράξη ενηλίκων. Το σεξ είναι μια βιολογική ανάγκη και μια συναισθηματική επιθυμία και αν ένας άνθρωπος επιθυμεί να κάνει μόνο σεξ και όχι να δημιουργήσει σχέση, μπορεί ξεκάθαρα να το δηλώσει στις εφαρμογές γνωριμιών που μπαίνει, στα προφίλ του, στα social, δεν ξέρω εγώ που αλλού, και συνειδητοποιημένα, συνειδητά και συμφωνημένα με ένα άλλο πρόσωπο το οποίο επίσης βρίσκεται σε παρόμοια φάση που θέλει μόνο σεξ και τίποτα άλλο, να κάνει μόνο σεξ και τίποτα άλλο και να τελειώνει η κουβέντα. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τις σχέσεις οι οποίες είναι μόνο σεξουαλικές ή επιχειρούν τέλος πάντων είναι μόνο σεξουαλικές ή με τους ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι τη βρίσκουν με ξεπέτες. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν το κριτικάρω, δεν το θεωρώ ανήθικο σε καμία περίπτωση. Αυτό που κριτικάρω και αυτό που θεωρώ ανήθικο είναι την κοροϊδία. Δηλαδή να παρουσιάζεις ένα προφίλ ότι είσαι ένας συναισθηματικός άνθρωπος, ένας γλυκούλης, ένας ναζιάρικος άνθρωπος, ο οποίος ενδεχομένως έχει μοναξιά και θα ήθελε πολύ να συνδεθεί και γι' αυτό και στέλνει και ηχητικά που είναι τσιγλικά, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα θέλει να δημιουργήσει συναισθήματα στις γυναίκες, θέλει να δημιουργήσει μία προσδοκία σχέσης, ούτως ώστε όταν θα τις πηδήξει να του δοθούν πιο θερμά. Όταν θα κάνει σεξ μαζί τους, αυτές να είναι πιο ενθουσιώδεις, γιατί θα πιστεύουν ότι είναι η πρώτη φορά με την καινούργια μου σχέση, με τον καινούργιο μου έρωτα. Και μετά να τις παρατάει, χωρίς εξηγήσεις, να κάνει ghosting. Αυτά δεν είναι πράγματα που κάνει ένας άνδρας έντιμος. Ένας άνθρωπος με μπέσα. Ένας άνθρωπος με μπέσα έχει το θάρρος να πει, ξέρεις, εγώ θέλω μόνο σεξ και θέλω σεξ μια φορά. Μου αρέσει το συναίσθημα της αδρεναλίνης, της ντοπαμίνης που είναι πολύ ψηλό
στην πρώτη σεξουαλική επαφή με μια νέα σύντροφο και θέλω να κάνω μόνο σεξ μόνο μια φορά. Αν η άλλη γυναίκα θέλει να κάνει μόνο σεξ μόνο μια φορά ή ο άλλος άνδρας, πολύ ωραία, τέλεια. Τέλεια. Όμως όχι, δεν το κάνουν αυτό. Γιατί τύποι σαν κι αυτόν επιζητούν από τη μια συναισθηματική επιβεβαίωση ότι περνάει η μπογιά τους και ότι μπορεί να προκαλέσουν ερωτικά συναισθήματα σε γυναίκες που αλλιεύουν στα κοινωνικά δίκτυα, που αλλιεύουν και έξω, στο δρόμο, παντού, δηλαδή μόνο μέσω κοινωνικών δικτύων που γίνονται όλα αυτά ή μέσω εφαρμογών γνωριμιών. Ο τύπος αυτός δεν ήταν σε εφαρμογές γνωριμιών. Ο τύπος αυτός έκανε ad μια κοπέλα στο TikTok, στο Instagram και μετά άρχισε να τη στέλνει τα ηχητικά. Αυτός ο τύπος και άλλοι τύποι που λειτουργούν έτσι, λειτουργούν με χειραγώγηση. Ξεγελούν τα θύματα τους για το ότι είναι τάχα και καλά συναισθηματικοί άνθρωποι και το θράσος να το λέει στην τηλεόραση ότι εγώ άμα με γνωρίζει από κοντά είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Όχι, άμα σε γνωρίζει από κοντά μια γυναίκα την πηδάς και την παρατάς, ρε. Την πηδάς και εξαφανίζεσαι χωρίς εξηγήσεις. Την πηδάς και της κάνεις ghosting. Τι καλός χαρακτήρας είσαι. Πώς μπορεί να είναι καλός χαρακτήρας ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε μια διαδικασία προσέγγισης τρυφερής συναισθηματικής, παιδιάστικης έστω, δεν ξέρω, και μετά την πηδάει και την παρατάει. Ενώ μεταξύ αυτό που είπε και η δημοσιογράφος στην εκπομπή του Λιάγκα, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι όντως ζευγάρια τα οποία είναι ερωτευμένοι και ειδικά τον πρώτο καιρό μπορεί να χρησιμοποιούν υποκοριστικά μεταξύ τους και να μιλάνε έτσι σαν μωράκια γιατί είναι όντως ερωτευμένοι και όταν ερωτεύεσαι έχεις έτσι μια παλινδρόμηση σε προηγούμενες εποχές, συναισθηματική παλινδρόμηση. Και συμβαίνει ανάμεσα σε ερωτευμένους ανθρώπους να μιλάνε με έναν τέτοιο τρόπο. Τώρα αυτός μιλούσε με έναν τέτοιο τρόπο γιατί προφανώς ο άνθρωπος αυτός έφτιαχνε ψευδεστήσεις μέσα στο μυαλό του. Σίγουρα είναι εθισμένος από το σεξ, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα είναι εθισμένος από το σεξ και είναι εθισμένος και από την κατάκτηση. Δηλαδή αυτό που τον ανεβάζει, αυτό που είναι το high του είναι το να κατακτήσει μια γυναίκα. Δεν θέλει σχέση, θέλει μόνο να έχει αυτή την αίσθηση ότι αυτήν την έριξα και την πήδηξα και μετά την παράτησα. Είναι ξεκάθαρα μισογυνής ο άνθρωπος. Λέει ότι η οικογένεια του έδωσε αρχές και αξίες. Είναι αμφισβητούμενες οι αρχές και αξίες που του έδωσε η οικογένεια του. Εξαιρετικά αμφισβητούμενες. Από μένα τουλάχιστον. Θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν φλερτάρουμε ή όταν μας φλερτάρουν στα κοινωνικά δίκτυα ή στις εφαρμογές γνωριμιών ή οπουδήποτε. Είναι τεράστια κόκκινη σημαία κάποιος να φαίνεται πολύ γλυκός, πολύ τρυφερός, πολύ συναισθηματικός από πολύ νωρίς, χωρίς να μας γνωρίζει και χωρίς να υπάρχει το υπόβαθρο για να φτάσει σε εκείνο το συναισθηματικό σημείο που να μιλάει τόσο γλυκά και τόσο τρυφερά. Είναι κόκκινη σημαία. Κάποιος δηλαδή να δίνει με τα μούτρα από την αρχή και στην πραγματικότητα να δείχνει ότι δίνει με τα μούτρα από την αρχή. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι εάν είναι σχέση που θέλουμε και δεν θέλουμε μόνο σεξ, αποφεύγουμε να κάνουμε σεξ στο πρώτο ραντεβού, γιατί κάποιος που θέλει μόνο σεξ άμα του το δώσεις θα φύγει και κάποιος που θέλει μόνο σεξ άμα εξακολουθητικά δεν του το δίνεις πάλι θα φύγει. Υπάρχει μια περίπτωση κάποιος που θέλει μόνο σεξ και δεν του το δίνεις να πεισμώσει και να επιμένει μέχρι να το πάρεις και μετά. Με το πάρει και μετά. Ξαναλέω ότι το σεξ είναι κάτι φυσιολογικό. Το σεξ δεν είναι ένα αγαθό που πρέπει να το εμπορευόμαστε και ούτε ένα αγαθό το οποίο πρέπει να το διακινούμε ελαθρέα. Το σεξ πρέπει να είναι ελεύθερο. Με ποια έννοια? Με την έννοια της ελεύθερης πληροφόρησης για τη σεξουαλική έλξη που νιώθει ο άλλος απέναντί μας, της ελεύθερης πληροφόρησης για το τι σκοπούς έχει σε σχέση με τη σεξουαλική μας γνωριμία, αν θέλει μία φορά και μετά τίποτε, αν θέλει πολλές φορές με συγκεκριμένο ρυθμό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να ξέρει ο άλλος τι θέλει. Ο συγκεκριμένος ήξερε πάρα πολύ καλά τι ήθελε, αλλά είχε ένα πρόγραμμα. Είχε ένα σχέδιο. Το παραδέχτηκε και στο βίντεο που έκανε στο TikTok και στην εμφάνιση του στην τηλεόραση. Ότι για 8 χρόνια χρησιμοποιούσε αυτό το σχήμα, ούτως ώστε να ικανοποιεί τον εθισμό του.
Είναι εθισμός. Όπως κάποιος έχει εθισμό από τα ναρκωτικά, όπως κάποιος έχει εθισμό από τον τζόγο, αυτός προφανώς είχε, έχει εθισμό από το high που νιώθει κάποιος όταν καταχτά έναν άλλον άνθρωπο και όταν παίρνει επιβεβαίωση ότι περνάει η μπογιά του, και από το σεξ που γίνεται με κάποιον άγνωστο που είναι, έχει έτσι ένα rush. Έχει πολύ ψηλή αδρεναλίνη και ντοπαμίνη η πρώτη σεξουαλική επαφή μεταξύ δύο αγνώστων που οι ίδιοι ανθρώποι κάνουν για πρώτη φορά σεξ. Λοιπόν, αν δει αυτό το βίντεο ο άνθρωπος αυτός, θέλω να του πω ότι λυπάμαι που σε κατακρίνω, λυπάμαι που λέω πράγματα για σένα που δεν σου αρέσουν. Σίγουρα αυτά που είπα δεν είναι διάγνωση, είναι θεραπευτικές υποθέσεις. Ως θεραπεύτρια, ως ψυχολόγος και έχοντας τις γνώσεις, την εκπαίδευση, την παιδεία, την ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική παιδεία και ψυχοπαθολογικές γνώσεις, μπορώ να καταλάβω ότι ίσως εσύ να είσαι θυσμένος από την αρχή μιας σχέσης. Μπορώ να καταλάβω ότι σίγουρα ξεγελούσες τις γυναίκες. Αυτό δηλαδή δεν είναι διάγνωση, ότι ξεγελούσες τις γυναίκες, το λες και εσύ ο ίδιος. Και αυτό που θα σου πω είναι ότι επειδή είναι ένα θέμα πολύ συχνό στα ηχητικά σου, ότι σε παράτησε η κοπέλα σου ή χωρίσατε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όταν χωρίζει κάποιος και τραυματίζεται ψυχικά από το χωρισμό και από τη σχέση, η λύση για να θεραπεύσει το τραύμα του, να κλείσει την πληγή του, είναι να κάνει ψυχοθεραπεία. Και όχι να εκδραματίζει πάνω σε άλλους ανθρώπους οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα έχει. Εκδραμάτιση σημαίνει βγάζω από μέσα μου πάνω στους άλλους το θυμό μου. Έχω για παράδειγμα από μέσα μου θυμό για την πρώη μου που με έχει εγκαταλείψει χωρίς εξηγήσεις, έτσι και εγώ βρίσκω γυναίκες, τις πλησιάζω, τις κάνω να με θέλουν, πάω μαζί τους και μετά τις εγκαταλείπω χωρίς εξηγήσεις. Είναι εθισμός. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι εθισμός. Οι αριθμοί που λες και το χρονικό διάστημα στο οποίο το έκανες και το γεγονός ότι το ονομάζεις σύστημα σαν να παίζεις τζόγο, είναι ξεκάθαρο εθισμός. Δεν θα σου πω πως δεν έχεις σωτηρία. Δεν θα σου πω ότι είσαι το ένα ή είσαι το άλλο. Σου λέω ότι αυτή η συμπεριφορά που εσύ ο ίδιος περιγράφεις είναι εθιστική συμπεριφορά. Και ότι η συμπεριφορά του να ξεγελάς τον άλλον και μετά να κάνεις ghosting είναι μια κακοποιητική συμπεριφορά. Και το να μην είμαστε αληθινοί, ειλικρινοί σε σχέση με τα θέλω μας και να ξεγελούμε τους άλλους για να παίρνουμε αυτό που θέλουμε είναι κακοποιητικό. Και το να κάνουμε ghosting, να φεύγουμε χωρίς εξηγήσεις, είναι επίσης κακοποιητικό. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν δείχνει σεβασμό προς τον οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Το να τον ξεγελάσουμε, το να τον αφήσουμε να νομίζει άλλα ότι τα κίνητρα μας είναι διαφορετικά από αυτά που πραγματικά είναι, και το να πάμε με κάποιον άνθρωπο και μετά να εξαφανιστούμε, να μην απαντάμε τα μηνύματα και να πηγαίνουμε στο επόμενο πρόσωπο το οποίο έχουμε στοχεύσει, ώστε πάλι να χειραγωγήσουμε, πάλι να έχουμε όλη αυτή την αγωνία του αν θα βγει, αν θα τσιμπήσει, αν θα κάνει και αν θα πάμε στο κρεβάτι και μετά να έχουμε και την ευχαρίστηση ότι θα φύγουμε από το κρεβάτι. Εδώ θέλω να πω κάτι που μου έχει πει μία φίλη, αναφερόμενη σε μία γυναίκα πάρα πολύ γνωστή, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους, γνωστή σε όλους, μια γυναίκα με δημοσιότητα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στην προσωπική της ζωή και της είπε αυτή η κοινή μας φίλη, ξέρεις, επειδή εσύ είσαι αυτό που είσαι, μια πολύ επιτυχημένη γυναίκα και πολύ ωραία γυναίκα, οι μισοί straight άνδρες στην Ελλάδα θέλουν να σε γαμίσουν και όλοι θέλουν να σε χωρίσουν, είπε αυτή την υπερβολή, για να καταδείξει την άποψη, η κοπέλα που της το είπε. Η κοπέλα που της το είπε είναι happy married, είναι ευτυχισμένα παντρεμένη, δεν έβγαζε κάτι δικό της εκείνη τη στιγμή. Θέλοντας να της πει ότι εάν μια γυναίκα είναι πολύ όμορφη, πολύ γνωστή, πολύ πετυχημένη και όλα αυτά μαζί, τότε προκαλεί φθόνο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέματα μισογυνισμού και τιμωρούν. Μπορεί να τιμωρήσουν μια γυναίκα η οποία να έχει αυτά τα στοιχεία με το να την να μπουν σε μια κακοποιητική σχέση μαζί της ή ακόμη και με το να την ξεγελάσουν ώστε να πάει μαζί τους και μετά να την παρατήσουν χωρίς εξήγησης. Τώρα αν ακούτε αυτό το βίντεο θύματα του συγκεκριμένου, δηλαδή κοπέλες οι οποίες ακούσατε αυτά τα ηχητικά, μπήκατε στη διαδικασία να πιστέψετε, να χτίσετε κάτι συναισθηματικό, βρεθήκατε, κάνατε σεξ
ήταν τρυφερός στο σεξ προφανώς για να σπέρνει, λέει ότι έπαιρνε μετά μηνύματα, είναι ευχαριστημένη, σημαίνει ότι δείχνει κάποια τρυφερότητα κλπ. Και μετά σας εγκατέλειψε χωρίς εξήγησης. Η λύση στο θέμα σας, το κλείσιμο για σας δεν θα έρθει με το να ποστάρετε στα κοινωνικά δίκτυα τις συνομιλίες. Η λύση θα έρθει πάλι με το να θεραπεύσετε τα τραύματα. Η ψυχοθεραπεία πάλι είναι και για σας οδός. Γιατί αν πέσουμε θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, πρέπει να πάμε στη ψυχοθεραπεία, να πάμε σε ένα ψυχολόγο, να δούμε γιατί ήμουν τόσο εύπιστη, γιατί είχα τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση ώστε να μπω στη διαδικασία τις κόκκινες σημαίες που ανέμιζαν να τις αγνοήσω, γιατί λειτουργήσα όπως λειτουργήσα και δεν προστάτευσα τον εαυτό. Αρπακτικά, γήπες υπάρχουν παντού και υπήρχαν πάντοτε. Όπως το είπε και ο ίδιος, δεν είμαι ο μοναδικός που κάνω έτσι. Υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, άνδρες και γυναίκες, γιατί υπάρχουν και όλων των ερωτικών προσανατολισμών τέτοιοι τύποι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε όταν μας πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, όταν μας φλερτάρει, να δώσουμε προσοχή στο να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά του, αν είναι μια συμπεριφορά η οποία παραπέμπει σε έναν φυσικό τρόπο αντίδρασης, αν υπάρχει υπερβολή σε αυτή τη συμπεριφορά, αν υπάρχουν κόκκινες σημαίες, και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από κινδύνους. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ στο κανάλι μας υπάρχει το playlist με τίτλο «Πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία φλερτ», το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο σε ανθρώπους που περνούν παρόμοια. Αυτά. Αν προσέξετε, δεν το χαρακτήρισα. Είπα τη λέξη γήπα αρπακτικά, τι είπα προς το τέλος, αλλά δεν είπα για τον ίδιο. Υπάρχουν πολλοί γήπες και πολλά αρπακτικά. Θεωρώ ότι το πρόβλημά μας δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το πρόβλημά μας είναι ότι ζούμε σε μια ναρκισιστική εποχή, σε μια εποχή που το φλερτ γίνεται και τον dating γίνεται ένας χώρος μάχης στον οποίο πολλοί άνθρωποι με προβληματικές προσωπικότητες επιζητούν να εξουσιάσουν τους άλλους. Και είναι κρίμα, είναι πολύ κρίμα, γιατί ο έρωτας, το σεξ, ο ερωτισμός, οι ερωτικές σχέσεις είναι υπέροχα αγαθά, το οποίο είναι κρίμα να μην τα απολαμβάνουμε και να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και να τα χρησιμοποιούμε ως ένα μέσο για να κακοποιούμε τους άλλους ανθρώπους ή μέσω αυτών των όμορφων πραγμάτων να γίνεται κακοποίηση και να γίνεται πρόκληση ψυχικών τραυμάτων παρά καλυτέρευση της ζωής μας. Είμαστε για τα κλάματα οι σύγχρονοι άνθρωποι, πραγματικά. Η κοινωνία όπως είναι σήμερα είναι για ούτε καν για... Δεν θα πω τη φράση, αυτό δεν είναι. Δηλαδή είναι κρίμα να έχουμε τόση ελευθερία, να υπάρχει τόση ευκολία προσέγγισης των άλλων ανθρώπων, γιατί να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία προκειμένου να απολαύσουμε υπέροχα πράγματα όπως τη συντροφικότητα, το σεξ, τον έρωτα και τον ερωτισμό, να χρησιμοποιούμε αυτή την ευκολία για να κακοποιούμε άλλους ανθρώπους. Κρίμα. Κρίμα και πάλι κρίμα. Έχετε την αγάπη μου.